Πάμε στον Γιώργο Μιμίκο, ο οποίος έχει έρθει και με ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα, Λευτέρη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα και στο Σύφη το Δασκαλάκι, που έχουμε καιρό να τα πούμε. Σύφη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και ξέρει πως είναι χαρά μας μεγάλη όταν μιλάμε μαζί του, γιατί είναι ένας από τους ελάχιστους που έχει παίξει στον δεν περνάει από φίλτρο τις απαντήσεις ποτέ. Σωστό. Ετοιμόλογος, ντόμπρος, είναι τα χαρακτηριστικά του Σύφη Δασκαλάκι. Έτσι, έτσι. Και μας αρέσει αυτό. Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι σχετικό ότι κλείνει η παρένθεση για τον κορονοϊό, γιατί και το ποδόσφαιρο δυστυχώς το πλήττει αυτή η κατάσταση. Είναι δεδομένο, έχουν αναπληθεί, μάλλον, συγγνώμη να το πω σωστά, οι δύο πρώτες αγωνιστικές στον play-off θα γίνουν χωρίς κόσμο. Και αυτό είναι χτύπημα. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί ότι θα γίνει και το Ολυμπιακός Γουλφς χωρίς κόσμο την Πέμπτη, γιατί εκεί μπαίνει και η UEFA στη μέση, η οποία πρέπει να αποβανθεί. Τι, θα είναι και κλεισμένο το θυρόν όλα τα play-off και θα παίξει ο Ολυμπιακός με κόσμο? Δεν γίνεται, προφανώς. Ναι, αλλά η UEFA έχει το τελευταίο λόγο επειδή είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό. Στο επίκεντρο είναι οι άνθρωποι όμως. Ακριβώς. Αν γίνει κάτι. Να πούμε ότι δεν γίνονται πτήσεις στο Μιλάνο, δεν μπορεί να γίνει το μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Αρμάνη καθόλου. Μιλάμε για πολλά. Είχε το μπάσκετ του Ρεθύμνου με τον Προμηθέα προγραμματιστεί να γίνει για αύριο, που είχε αναβολή. Ακόμα και την τελευταία στιγμή υπάρχει νέα αναβολή, δηλαδή μιλάμε για σύριαλ. Επικρατεί γενικά ένας χαμός στον αθλητισμό. Ψυχραιμία όμως να υπάρχει και βεβαίως τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά. Διότι... Και προσοχή στις καφετέρειες, γιατί πολλοί κόσμος δεν θα πάει στα γήπεδα, έτσι δεν είναι, Σύφη? Επομένως, ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω το μέτρο αυτό. Προφανώς αυτοί που δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο θα μαζευτούν σε κλειστό χώρο σε καφετέρειες. Οπότε. Ναι. Ίσως και χειρότερο. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Πραγματικά. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σύφη, έχουμε κάτι να δούμε από Εργοτέλη. Να το δούμε λοιπόν, αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι θες να πάμε στο κλείσιμο, πάμε κατευθείαν στο Σύφη. Σίγουρα είναι και επίκαιρο βέβαια, γιατί τέλειωσε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο πριν λίγο. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα να ξεκινήσουμε από αυτό. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι το 2-2. Μα να πάει στον Κόντο. Σε καλό σημείο θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Κατσιμήτρος με δυσκολία, αλλά έχουμε offside. Σηκωμένη τη σημαία της κυρίας Κομισοπούλου. Κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Κατσιμήτρος. Δεύτερη κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση. Φοβερή ευκαιρία για τη Δόξα να ανοίξει το σκορ. Εύκολο που θα έχει κάποιος. Άτεφ θα περάσει. Πλασάρι Μένκα θα σώσει. Μπουρσέλης εκτελεί. Μπάλα γκολ. 1-0 ο Εργοτέλης. Σας λέγαμε ότι είναι πολύ καλός στις εκτελέσεις των στημένων. Ο Αντώνης Μπουρσέλης με ένα πολύ ωραίο σουτ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Σαρχάνης. Για να δούμε το ρόβα θα κάνει το σουτ. Γκολ. 1-1. Καταπληκτικό γκολ. Εδώ από τον Χρήστο Ρόβα εκτελεί ξανά, αλλά αποκρούει αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας. Αλλά κέρδισαν οι του Εργοτέλη. Έφορτ τώρα, Έφορτ κρατάει μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Έφορτ θα σουτάρει στην κλειστή γωνία. Αποκρούει ο Μένκα. Εδώ Κόντος εκτελεί. Θα πέσει ο Κατσιμήτρος, θα διώξει την μπάλα. Κόρνερ για τη Δόξα. Μπουρσέλης. Το σουτ θα γίνει και η μεγάλη απόκρουση στο σουτ του Μπουτσέκη, στο Μπουτσάκη από τον Μένκα. Και να δούμε αυτή την αντεπίθεση. Περνάει παιδιά για τον Έφορντ. Έφορντ και Παπαργυρίου. Έφορντ σουτάρει, η μπάλα περνάει. Offside σημειώνει τον Παράτα. Μπουρσέλης αυτό το corner. Μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μπάτζιο. Πιο ψηλά από όλους η μπάλα. Out. Κριτικός. Θα βγάλει τη σέντρα, κόβει ο Μπάτζιος, ένα σούτ από τον Κόντο, θα διώξει σε κόρνερ ο Κατσιμήτρος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπούση από την άλλη πλευρά, που σουτάρει γκολ. 2-1. Έβαλε το πόδι του, σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει την μπάλα στην περιοχή του Εργοτέλη, η μπάλα περνάει από όλους, θα γίνει το πλασέ, το... 2-2 από τον Ρόβα. Ισοφαρίζει ο ίδιος παίχτης. Κρίμα για τον Εργοτέλη. Κρίμα γιατί ήταν πολύ κρίσιμο το μάτς, να πούμε ότι ο Εργοτέλης με νίκη έκανε μεγάλο βήμα για την εξάδα και τα play-off, τα δικά του play-off, που μέσα από αυτά θα διεκδικήσουν οι ομάδες που θα πάνε την άνοδο στη Super League. Δηλαδή ήταν το μάτς πάρα πολύ κρίσιμο, αλλά δυστυχώς ο Εργοτέλης τελευταία έχει μια αστάθεια. Όμως από τη στιγμή που έχουμε το Σύφη του Δασκαλάκη και βεβαίως έχει τιμήσει και τη φανέλα του Εργοτέλη, μιας και παίξαμε το βίντεο, να κάνω μια πρώτη ερώτηση για τον Εργοτέλη για να πάμε μετά στα του όφη.
Σύφη, σίγουρα ήταν μια ομάδα που έδωσε πολλά ο Εργοτέλης. Μάλιστα, έχω την αίσθηση ότι μέσα από τον Εργοτέλη έκανες ακόμα περισσότερα πράγματα στην καριέρα σου και χτύπησες και την πόρτα της Εθνικής. Πράγματι, έδωσα πολλά, αλλά πήρα και πάρα πολλά από την ομάδα του Εργοτέλη. Πολλές συμμετοχές, διακρίσεις, αν θέλεις, προσπάθειες εν πρώτης για να σωθεί η ομάδα και μετά αν καταφέρναμε κάτι για Ευρώπη, εν τέλει δεν τα καταφέραμε ποτέ. Αλλά πέρασα 5 χρόνια πάρα πολύ γεμάτα. Για εκπληκτικό ρόστερ, με δίπλα σε σπουδαίους παίχτες έπαιξες. Φανταστικό, φανταστικό ρόστερ, με ξένους παίχτες καλοπληρωμένους. Το να ήμιστο το γύρω από τον Παπουτσάκη να είναι στην ηγεσία ουσιαστικά όλη του τμήματος. Πολύ καλές αναμνήσεις. Εντάξει, άλλωστε δεν είχες κρύψει ποτέ και όταν ήσουν στον Εργοτέλη ότι ήσουν πάντα όφι και δεν το κρύψα όταν πήγα στον Ολυμπιακό, θα το κρύψα όταν πήγα στον Εργοτέλη. μεγάλωσα, από μικρό παιδί υποστήριζα την ομάδα του όφι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έγινα και Εργοτέλης όταν βρισκόμουν εκεί, γιατί και ο Εργοτέλης ομάδα της Κρήτης είναι. Βάσει αυτής της λογικής είχα γίνει και όφι σε πρώτο χρόνο. Σωστά. Αλλά σαν παιδάκι όφι έπαιζε πρώτη εθνική τότε, οπότε. Ναι, βέβαια. Μεγάλωσε σαν φίλαθλος. Έτσι ακριβώς. Και πήγαινα στο γήπεδο, ευρωπαϊκά παιχνίδια τότε με Γκέραλτ κλπ. Λογικό. Δεν είναι κρυφό ότι είσαι παιδί του Γιάννη του Σαμαρά. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που σου έδωσε πρώτος τις ευκαιρίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Όταν ανέλαβε τις ακαδημίες του όφη ο κ. Γιάννης Σαμαράς, ήμουνα στην ηλικία της πρώτης ομάδας που άρχισε να προπονεί. Και ουσιαστικά αυτός μας μεγάλωσε ποδοσφαιρικά εκείνη τη φουρνιά και όταν έγινε πρώτος προπονητής στον Όφη την περίοδο 2001, τότε μετά τα Μπαρά στη Ρόδο, με είχε επιλέξει να γίνω επαγγελματίας. Και μου ανοίχθηκε ο δρόμος να κάνω την καριέρα που έκανα. Οπότε δύο φορές χαρούμενος πρέπει να είσαι που το project του Όφη βγαίνει τόσο πετυχημένο και... Με Γιάννη Σαμαρά. Ναι. Σαφέστατα, αλλά δεν είχα και αμφιβολία αν θα πετύχει αυτό το project ή όχι από τη στιγμή που ήξερα τη δουλειά του Γιάννη του Σαμαρά από παιδάκι και όλη του την πορεία στο εξωτερικό αργότερα και τις γνώσεις που απέκτησε και που έτρεχε να αποκτήσει όταν μας είχε εμάς παιδάκια στην προπόνηση που έλειπε 15 μέρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οπότε είχα εμπιστοσύνη εξ αρχής. Και έχει ταξιδέψει και πάρα πολύ. Ακριβώς. Και νομίζω πως το είχαμε πει και τότε, ακόμα και στην πορεία την ποδοσφαιρική του Γιώργου, η επιλογή να τον στείλει σε ηλικία 14-15 ετών στην Ολλανδία και αυτή βγήκε. Εννοείται. Τότε ήταν η περίοδος που και ο κύριος Γιάννης πήγε στην Ολλανδία στα τμήματα υποδομής της Χέρενφεν και ακολούθως πήρε και τον Γιώργο μαζί του και εντάχθηκε σε αυτά τα τμήματα με σχολείο, με όπως το κάνουν στην Ολλανδία, όλα τα μεγάλα κλαμπ, με σπουδές και λοιπά, προπόνηση, καθημερινό ωράριο ας πούμε και ο Γιώργος έκανε την αξιόλογη καριέρα που έκανε. Έφτασε μέχρι Manchester City, Celtic αρχηγός και σπουδαία καριέρα. Θα ήθελες όμως να το ζήσεις στον Όφη τώρα αυτό που συμβαίνει, δηλαδή να βγει η ομάδα Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι εννοείται. Αν μπορούσες να ήσουν εκεί θα το ήθελες πολύ. Εννοείται, εννοείται. Μακάρι να ήμουν ακόμα ενεργός και να έκλεινα την καριέρα μου σε κάνα 2 χρόνια. Ας πούμε να βρίσκομαι εκεί με τα παιδιά. Γιατί εντάξει, έχω και το συνέστημα, το συναισθηματικό κομμάτι που λέγαμε. Αλλά πέρα από αυτό είμαι χαρούμενος που τα κατάφερε η ομάδα ξανά να σταθεί στα πόδια της και να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Και θεωρείς ότι μπορεί και στα play-off να κάνει εκπλήξεις, να κάνει... Σίγουρα θα κόψει βαθμούς, σίγουρα θα πάρει βαθμούς και δεν το θεωρώ και έκπληξη πλέον. Με τον off που είδαμε όλη τη σεζόν, όποια ομάδα για κερδίσει, τουλάχιστον στο γεντή κουλέ, γιατί εκτός αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα όπως όλες οι ομάδες, δεν θα είναι έκπληξη για μένα. Το θέμα είναι ότι δεν θα έχει και το παράγοντα φύλαθλο. Ναι. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό δηλαδή και... στην υπόθεση. Αλλά νομίζω ότως ή άλλως η ομάδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κάθε αντίπαλο με ή χωρίς κόσμο. Έτσι, έτσι. Κακά τα ψέματα. Βοηθάει ο κόσμος, δεν το συζητάμε ότι δεν βοηθάει ο κόσμος, αλλά την μπάλα την παίζουν οι παίχτες. Έτσι. Πάντως, ειδικά εσύ ήσουν παιδί της Κερκίδας, δεν μπορούσες χωρίς, δεν ένιωθες καλά χωρίς κόσμο. Κοίταξε να δεις, ήμουνα και της αντίπαλης Κερκίδας, δεν είχα πρόβλημα και να με έβριζαν δηλαδή. Δεν ήταν μπορεί θέμα ότι να με υποστήριζαν. Αν ακούει, όντως. Ναι, γιατί πεισμώνει. Θέλει να αποδείξει, ας πούμε, ότι με βρίζετε τώρα, τώρα θα δείτε, ας πούμε, ναι, θα βάλω γκόλ ο επιθετικός, εγώ, ας πούμε, δεν θα φάω. Οπότε, ναι, εντάξει.
Είχα και αντιπαραθέσεις με τους φιλάθλους. Δεν ήταν μόνο καλά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι είναι ένας τίτλος τιμής στην καριέρα σου που πρόλαβες έστω και προς το τέλος να συνεργαστείς με ένα προπονητή σαν τον Βαλβέρδε, έτσι, στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και τέλος, άσχετα ότι τέλειωσα νωρίς. 30 χρονών ήμουν, 29 στα 30 στον Ολυμπιακό. Ναι, είχα προπονητή τον κύριο Βαλβέρδε. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος προπονητής. Αυτό που έχω να πω είναι ότι παρότι βρέθηκα να είμαι από δεύτερος, από πρωτοδεύτερος τρίτος, με σεβάστηκε απόλυτα και δεν μου άφησε περιθώριο καν να δημιουργήσω πρόβλημα εισαγωγικά. Γιατί όταν εγώ μιλούσα με τους προπονητές, δημιουργούσα πρόβλημα. Δεν ήταν μια απλή ξεκατάρρευση. Τώρα να πω δεν ήταν ο Βαλβέρδε Γκατούζο. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Με τους περισσότερους προπονητές είχα. Εντάξει. Κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Οκ, απλά με τη ζήτηση λύνονται όλα. Και εφόσον εισέπρατα σεβασμό, έδινε και σεβασμό. Αυτό, γι' αυτό πήγε στην Μπαρτσελόνα ο συγκεκριμένος προφανώς. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε κάποια βιντεάκια που επειδή είναι και ο Σύφης εδώ, θέλω λίγο να τα δούμε εντάχει να τα σχολιάσουμε. Είναι πολύ ιδιαίτερα, πίστεψε με, Λευτέρη. Να ξεκινήσουμε από τον Έλληνα που τόλμησε να προκαλέσει τον Γέννεντε το κούμπο τη στιγμή που τον αποθεώνουν όλοι. Βρέθηκε κάποιος. Λος Άντζελες. Τον αποδοκίμασε Έλληνας. Ναι, είναι ο παδός των Lakers. Πήγαν στο Λος Άντζελες και στα αποδυτήρια θέλησαν τον πικάρι και να του λέει τι φάγατε. Και έσπευσε ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, έκοψε και μερικά για ευνόητους λόγους για να βοηθήσει τον αδερφό. Έγινε διαπληκτισμός, έγινε τσακωμός. Λίγο θέλανε να πιαστούν και στα χέρια, μπορώ να σου πω. Έγινε ένα θερμό επεισόδιο. Είναι από τις στιγμές που. Όχι, επειδή το είδα το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το χειρίστηκαν πολύ καλά και τα δύο αδέρφια. Πρώτα πήγε ο Θανάσης, μετά πήγε και ο Γιάννης. Πήγε και ο Γιάννης. Με όμορφο τρόπο αρχικά, δηλαδή όχι να δημιουργήσουν καταστάσεις και φασαρίες. Ναι. Απλά είναι ο κλασικός Ελληνάρας που λέμε, που στις χαρές ας πούμε, μπορεί να τους έλεγε παιχταράδες με αγκαλιές φιλιά και επειδή χάσανε ήθελε τώρα να πει κάτι και να. Αλλά το μίλησαν πολύ όμορφα τα παιδιά, δηλαδή του λέγανε ντροπή του μπροστά στα παιδιά του. Να πάμε γρήγορα και στο επόμενο. Πάμε λοιπόν, λίγο πριν. Ναι, η εικόνα μιλάει από μόνη της εδώ. Είναι ο Τέβες, η Μπόκα Τζούνιος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα. Πάει στον σπουδαίο Ντιέγκο Μαραντόνα και γίνεται αυτό. Σύμφυτα το έκανες με τον Βαλβέρδε, αν κατελείς ποτέ να κατακτήσεις το Champions League με τον Ολυμπιακό. Εννοείται, μη σου πω και με εσάς αν κατακτούσα το Champions League και το. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό στην Αργεντινή μπορεί κάτι να είναι. Ναι. Μεταξύ πατέρα και γιου, ας πούμε, και εμείς να το βλέπουμε και να το σχολιάζουμε από μια άλλη μεριά. Μπορεί να το έχουν στις οικογένειές τους αυτό, σαν έθιμο κάτι. Δηλαδή, καμιά φορά. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Πάμε στα γρήγορα, γιατί. Και οι δύο ξέρουν ότι θα συμβεί αυτό. Ξέρουν, δηλαδή, δίνουν ένα φίλο και μετά αγκαλιάζονται. Με τρόπο λίγο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν αυθόρμητο. Θεωρώ ότι είναι καθόλου αυθόρμητο. Πιάνονται. Το είχαν σχεδιάσει. Ο ένας ήταν. Να γίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι με το. Το ήθελαν τα παιδιά, το ήθελαν. Έχουμε κι άλλο βίντεο. Έχουμε να δούμε ακόμα κάτι στα γρήγορα, γιατί. Βλέπουμε Γιώργο Γιακουμάκη εδώ, Γκόρνικ από διτήρια στην Πολωνία με Βασιλαντονόπουλο και οι δύο αμφότεροι πήγαν από την ΑΕΚ Δανική στην πολωνική ομάδα. Ο Βασιλαντονόπουλος κόρερε στον τεμπούτο, ο Γιακουμάκης μπήκε αλλαγή και έμαθε τους συμπαίκτες του Σιρτάκη στα αποδυτήρια. Αυτά είναι. Καλή αρχή έκανε. Καλή αρχή. Κοίτα, μην το μάθανε αυτοί το Βασιλαντονόπουλο. Το Σιρτάκη. Αυτούς τους βλέπω λίγο, ναι, μάλια μεριά, πρέπει να έχουν επισκεφτεί οι παίκτες. Να μην έχουμε μισή ώρα ακόμα. Σύμφης Δασκαλάκης. Θέλω όμως 10 δευτερόλεπτα, διότι πριν έρθει στην εκπομπή μου είπε κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Το ρώτησα το Σύμφη, παρατήρησα ότι μακραίνει το μαλλί. Ναι. Και πάντα ήταν πλούσια η κόμη, αλλά τώρα Σύμφη έχεις μια σκέψη για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Επειδή τα έχω μακρύνει πάρα πολλές φορές και τα έχω κόψει και τα ουσιαστικά τρίχες. Δεν ασχολούμαστε με τρίχες, αλλά αυτή τη φορά ίσως πρέπει. Ναι. Θα προσπαθήσω να τα κόψω με τρόπο έτσι ώστε να τα δωρήσω τα μαλλιά και να φτιαχτούν περούκες για παιδάκια που έχουν καρκίνο και έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Μπράβο, ρε, υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις. Ασχέτως ότι τα χάσουμε αυτό το φυσιογνωμικό, μια το, δωρεά. Με το μακρύ δεν μαλλί. Δεν έχω πρόβλημα, σου είπα, δεν ασχολούμαι με τρίχες. Τις κόβω, μπορεί να τις ξαναμακρύνω θέλω. Συγχαρητήρια, Σύφη μας συγκινείς. Αυτό σκέφτομαι. Μπράβο, Σύφη. Και με αυτή την όμορφη είδηση. Θα κλείσουμε. Σύμφη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ.